σύμβουλοι και περιφέρειες της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή σας και την ψήφο σας. Νιώθω ότι μπαίνω κι εγώ στο στίβο αυτό καινούριος, αλλά με διάθεση να προσφέρω. Έχω μια 40χρονη πορεία ως δικαστής και ως δικηγόρος. Είμαι ένα χρόνο συνταξιούχος και δεν έψαχνα απλώς να βρω κάτι για να απασχολούμε τις ώρες της σχόλης μου, αλλά κάτι ουσιαστικό για να συνεχίσω να συμμετέχω στα δρόμενα της κοινωνίας και στην λύση των προβλημάτων αυτής της κοινωνίας που είναι πολλά. Όπως έστωχα παρατήρησε ο κ. Περιφερειάρχης, μετά από παρατήρηση ίσως άλλου συμβούλου, είναι αναγκαία η στήριξη όλων σας, αλλά κυρίως ανάγκη να στηριχθεί με μηχανισμό κατάλληλο το γραφείο αυτό που θα ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά θα σας πει και ο Στουριάδης, εγώ θα σας το πω και εγώ. Από την θέση αυτή εγώ δεν θα πάρω χρήματα και δεν το λέω γιατί είμαι πλούσιος, ούτε παριστάνω τον πλούσιο. Απλά όποια χρήματα πάρω θα μου τα κόψουν από τη σύνταξη. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να πάρω χρήματα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που εγώ θα έπαιρνα, ας βρει τρόπο η Οικονομική Επιτροπή, ο κ. Περιφερειάρχης και εσείς όλοι, να τα επενδύσουμε σε κάποιο στέλεχος από την αγορά. Κάποιο δικηγόρο, κάποιο τεχνοκράτη, κυρίως όμως νομικό, που να βοηθήσει στο έργο αυτού του γραφείου, αυτής της υπηρεσίας που τώρα συστήνεται. Στόχος μας θα είναι, προσωπικός μου είναι, να είναι αυτό που λέω νόμος. Ο συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος του συμπαραστάτη? Δεν είναι ο ρόλος του να σηκώσει σημαία αντάρτικου απέναντι στο Συμβούλιο, απέναντι στις υπηρεσίες, αλλά ρόλος επίλυσης προβλημάτων καθημερινών που έτσι κι αλλιώς τα γνωρίζουμε όλοι μας. Όλοι μας έχουμε βρεθεί κάποια στιγμή απέναντι στην ανθρώπινη τέρας πρωί δεκαδιοκρανία. Το πολεμάμε, το συζητάμε, η πολιτική μας, τα κόμματα, η Βουλή. Είναι όμως ένα τέρας, δεν το έχουμε κάνει υποτάξει, δεν έχουμε ευηλίσεις. Απέναντι σε αυτό λοιπόν το μεγάλο ζήτημα που ο πολίτης αντιμετωπίζει καθημερινά, την επαφή του και την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες, όπου η ενδεχόμενα άγνοια, η ενδεχόμενη βαριαστημάρα, κάποια δυσανεξία των υπηρεσιών, η υπογεινομία, όλα αυτά στοιχίζουν τον πολίτη και σε χρόνο και σε ανάγκη για να λύσει το πρόβλημά του. Σε αυτό θα συντείνω, σε αυτό θα προσπαθήσω να βοηθήσω, σε αυτό ζητώ τη βοήθειά σας, τη συμπαραστασή σας και πιστεύω ότι στο τέλος της θητείας και ημών και ημών να έχουμε ένα αποτέλεσμα που ο πολίτης να πει πράγματι στην περιφέρεια και στις υπηρεσίες της περιφέρειας βρήκα από πού βρήκα λύση στα αιτήματά μου. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά. Θέλω να πιστεύω θα σας έχω συμπαραστάτες. Θα είμαι παρόν σε ό,τι μου ζητήσετε στο μέτρο και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μου παρέχει η θέση αυτή και ο νόμος. Σας ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω να λειτουργήσουμε θετικά για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών του πολίτη και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του. Αυτό είναι, και άλλωστε και εσείς έχετε εκλεγεί, είστε εκλεγμένοι το λαό, αυτό είναι ο ρόλος ο δικός σας, αυτό θα είναι και ο ρόλος ο δικός μου και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά.